Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας φίλε και φίλοι. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ξεκινάω με ένα ε, επιθετικό μήνυμα από τον κύριο Αλέξανδρο. Καλησπέρα, κύριε Αλέξανδρο. Από την νίκη. λέει ο κύριο Καζάκη, τι κάνει τώρα, λέει: Φοβερίζει τον κόσμο γιατί φοβερίζει τον κόσμο. Λέει την άποψή του, νομίζω ο Το κύριο φοβε... Καζάκη. Φοβερίζει. φοβερίζει τον κόσμο. Αυτή είναι η άποψή του, η αλήθεια. του. Αν ο κόσμο φοβάται από μένα και δεν φοβάται από αυτό που ζει. Ναι. <laughs> <laughs> λοιπόν, <laughs> <laughs> κύριε Διαμαντή ευχαριστώ πάρα πολύ τώρα. Υπάρχουν τόσα πολλά ερωτήματα. Αν μπορείτε να δίνετε και σύντομε απαντήσει, θα ήταν καλύτερο για να προλάβω να κάνω όσα περισσότερα ερωτήματα ναι. από ναι. του ελευθεατέ μα. Λοιπόν, ερώτηση. Γιατί δεν έκανε, δεν κάνατε εσεί τα πάντα. Ε, ρωτάει να σα πω και ποιο ρωτάει. Ο κύριο Αλέξανδρος από τη Βιέννη είναι ναι. μέσω mail. Ναι. Κύριε Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ. Γιατί δεν έκανε τα πάντα ο κύριο Καζάκη για να υπάρξει μία προσέγγιση. Με ένα μίνιμουμ κοινό πρόγραμμα με τη Λαϊκή Ενότητα. Δεν είναι κρίμα, λέει, να βρίσκονται αυτέ οι λαϊκέ φωνέ εκτό Βουλή, Λοιπόν, καταρχά η, η προσπάθεια έγινε. Προσπαθήσατε επίσημη. να Έ, έγινε. να τα βρείτε με τη Λαϊκή Ενότητα. Με, με το ΕΠΑΜ. Ε, δεν, δεν προχώρησε, γιατί εισπράξαμε την εξή απάντηση από τη μεριά τη Λαϊκή Ενότητα, του κ. Λαφαζάνη, πιο συγκεκριμένα να πω, ότι ένα τουλάχιστον κομμάτι τη Λαϊκή Ενότητα δεν μα χωνεύει, γιατί είμαστε πατριώτε. Τι είστε? Πατριώτε. Πατριώτε. Δεν σα χωνεύει επειδή είστε πατριώτε. Είμαστε πατριώτε. Γιατί η λαϊκή, και λαϊκή δεν, δεν είναι πατριώτε, λέει. Δεν είναι πατριωτικό κόμμα η λαϊκή ενότητα. Υπάρχει δηλαδή. μια τάση, όπω μα είπε ο κ. Ζαφαζάνη, μέσα στην ε, λαϊκή ενότητα που δεν σας θέλει. Σα είπε τέτοιο πράγμα ο Λαφαζάνη. Επιλέξει όπω το λέτε. Ακριβώ όπω το λέω. Άλλωστε, μην το ψάχνουμε. Μπείτε στην κεντρική σου σελίδα το επάμελα.gr. Υπάρχει το πρακτικό τη συζήτηση. Που αναφέρατε αυτό που λέτε. Ε? Η, 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 το δύο επίσημων αντιπροσωπιών. Για να μην υπάρχει. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω τι δεσμεύσει του κ. Λαφαζάνη. Από τη μια, δηλαδή στο κόμμα του και του ανθρώπου εκεί πέρα. Αλλά όπω καταλαβαίνετε, τι να κάνω εγώ ακριβώ, Να απαρνηθώ τον πατριωτισμό μου. Με συγχωρείτε, δεν πρέπει να το κάνω αυτό. Άρα. Άλλοι, στην ηλικία μου και νεότεροι, σε άλλα χρόνια, του στείλανε στον τοίχο και φωνάζανε να ζει το Ελλάδα. Με συγχωρείτε, δεν πρέπει να το κάνω. Έχετε πολύ δίκιο. Συμφωνώ μαζί σα απολύτω. Για πότε προβλέπετε, κύριε Καζάκη, χρονικά την υποχρεωτική έξοδο τη Ελλάδα από το ευρώ. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό το οποίο υιοθέτησε η κυβέρνηση, μάλλον τη το φέραν οι και το υιοθέτησε, είναι το προπύργιο ή αν θέλετε το προήμιο για την εφαρμογή τη πρόταση grexit Schäuble. Mm. Δηλαδή, το ειδικό καθεστώ εντό Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή. Τώρα θα, θα σα διακόψω. Παρότι θα μου βάλει χέρι η κυρία Μαρία, η είναι φίλη μου. Πρόβλημα. Λοιπόν, ο Μοσχοβησή σήμερα, επειδή αναφερθήκατε στο Κρέκ, το περίμενα ότι θα πάμε εκεί. Είπε ο Μοσχοβησή σήμερα ο Σόιμπλε δεν ήθελε Brexit. Δεν ήθελε Brexit το Έτσι να πήγε Ελλάδα. Σήμερα, δήλωσε σήμερα. Έχει ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί είδα τη δήλωση. Αυτό υδέτε. που δεν ήθελε ο Σόιμπλε είναι να σηκωθεί η Ελλάδα να φύγει. Γιατί αν φύγει χρησιμοποιώντα το 49α τη συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βάψανε. Δεν θα μπορούσαν να δεσμεύσουν του Έλληνε σε τίποτα. Θα μπορούσαν να διαγράψουν χρέο και όλα αυτά τα πράγματα. Το έχει πει ο ίδιο ο Ζωήβλα. Ο μόνο τρόπο για να διαγράψετε το χρέο και μάλιστα μονομερό είναι να σηκωθείτε να φύγετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τι ήθελε, αυτό που κατέθεσαν σαν πρόταση ο κύριο Σόιμπλε και το είπε και ο κύριο Σίπρα στη Βουλή, ήταν τι, ειδικό καθεστώ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα δεύτερο νόμισμα, το οποίο θα το ονομάσουμε δραχμή ή δεν ξέρω τι άλλο, ώστε να επιταχυνθεί η υποτίμηση ελληνική οικονομία. Ναι. Τώρα, μία τρίτη ερώτηση κάνει ο Αλέξανδρο, κύριο Αλέξανδρο. Θα σα την κάνω εγώ την ερώτηση, mm. γιατί εγώ δεν, δεν κρύβω τι ερωτήσει. Το όσο και να είναι και, και μένα να με ενοχλεί η ερώτηση, θα την κάνω. Μπορείτε να μα πείτε, λέει, σε ποιον ανήκει η Τράπεζα τη Ελλάδο, κύριε Καζάκη, λέει ο κύριο Αλέξανδρο. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, η Τράπεζα τη Ελλάδο κατά 6% ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Το υπόλοιπο είναι ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει ειδικό καθεστώ, δεν υπόκειται στον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου, δεν δημοσιεύει πρακτικά, δεν δημοσιεύει μητρό μετόχων και δεν ξέρουμε ποιο κρύβεται από τα φυσικά πρόσωπα πίσω από τα φυσικά πρόσωπα. Για το υπόλοιπο κατεύουν... 94%. Ακριβώ. Για... Το... Να σας πω κάτι. Όλε αυτέ οι τράπεζε, οι... όπω είναι η Τράπεζα τη Ελλάδο, οι, οι αντίστοιχε που είναι στην Ευρωζώνη. Είναι στο ίδιο καθεστώ με το όχι, περίπου. Όχι, όχι. 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 Οι περισσότερε είναι κρατικέ. Αυτό όμω δεν σημαίνει απολύτω τίποτα από τη στιγμή που εντάχθηκαν στο, Ευρωπαϊ... στο Ευρωπαϊκό Σύστημα κεντρική, κεντρική, κεντρική Τράπεζα. Στην Ευρωπαϊκή δηλαδή. Κεντρική Τράπεζα. Ακριβώ. Χάσανε τον κρα... Άρα... την κρατική τη υπο... υπόσταση. Ο προϊστάμενος... Σε έχουμε διπλό πρόβλημα. <laughs> <laughs> πρόβλημα. Δεν είναι... που δεν είναι η κρατική τράπεζά μα, είναι και στο Ευρωσύστημα, τα έχουμε χάσει όλα. Μάλιστα. Ο κύριο Θόδωρο. Ρωτήστε τον κύριο Καζάκη, εάν δημιουργηθούν νέε τράπεζε, θα αλλάξει το τραπεζικό σύστημα. Εξαρτάται για τράπεζε. Εάν φτιάξουμε τράπεζε, για παράδειγμα, όπω αυτέ που χρειάζονται, τράπεζε που να υποστηρίζουν την οικονομία, αντί να λαιλατούν και να αξιοποιήσουν την οικονομική αδυναμία του ιδιωτικού τομέα ή των οικοκυριών προ όφελό του, φυσικά και θα αλλάξει. Για παράδειγμα, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έχουμε τράπεζε οι οποίε να στηρίζονται στο, στο σύστημα των εγγυήσεων, των εμπράγματων εγγυήσεων, δηλαδή να πηγαίνετε εσεί να ζητάτε ένα δάνειο και να σα λέει, ωραία, τι περιουσιακά στοιχεία έχει, τόσα φέρτα και σου δίνω τα λεφτά, και δεύτερον, να δίνουν δάνεια με επιτόκια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα τραπεζικό βαχίωνα, που βεβαίω ε, το σωστότερο είναι να είναι υποδημόσιο και κοινωνικό έλεγχο, να ξέρουμε τι γίνεται δηλαδή εκεί μέσα, ο οποίο να λέει, έχετε μια πολύ ωραία επιχειρηματική ιδέα. Πολύ ωραία επιχειρηματική ιδέα. Να εξετάζει το, 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 το επιχειρηματικό υπόβαθρο τη ιδέα, να σα δίνει τα κεφάλαια που χρειάζεται για να κινηθείτε και να εισπράττει από τα κέρδη τη επένδυση για την επόμενη δεκαετία. Έχιστε. Με αυτόν τον τρόπο, τι γίνεται. Πρώτον, η τράπεζα μοιράζεται το, ρίσκο, το επιχειρηματικό ρίσκο με εσά και θα κόψει το λαιμό τη να πάτε καλά. Mm -hmm. Ενώ εάν σα παίρνει επιτόκιο που επιβαρύνει το κόστο χρήματο τη επιχείρηση. Και από την άλλη, έχει και τι εγγυήσει από πάνω, σα έχει πάρει τα περισσότερα στοιχεία. Δεν την ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει. ενδιαφέρει η πορεία. Ούτε που, το, ούτε που δεν νοιάζει. Σωστό Γι' αυτό εξάς. και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Ο κύριο Απόστολο από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα κύριε Απόστολο. Ευχαριστούμε και το Euro Channel τώρα. Μα βλέπει και η κεντρική Α. Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη μα, διότι οι φίλοι μα από το Euro Channel μεταδίδουν κάθε βράδυ την εκπομπή, κύριε Καζάκη. Ρωτάει λοιπόν, κύριε Καζάκη, ποιο έχει το χρήμα και μπορεί και δανείζει τι χώρε. Ποιο έχει το χρήμα και μπορεί και δανείζει τι χώρε. Κανένα. Κανένας. Το χρήμα δημιουργείται τόσο απλά και επειδή το λέω και συνήθω μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να το πιστέψουν, μπορούν να μπουν στι επίσημε ιστοσελίδε των κεντρικών τραπεζών, όπω είναι η Τράπεζα τη Αγγλία που έχει την καλύτερη κεντρική ιστοσελίδα που υπάρχει, να δείτε πώ φτιάχνει το χρήμα. Το χρήμα επινοείται και φτιάχνεται από τον αέρα. Ο κύριο Ντράγκη, όταν θέλει να δώσει χρήμα στι τράπεζε, επινοεί το χρήμα διαμέσου ηλεκτρονικών υπολογιστών. Λέει δηλαδή πόσο θέλει να πάρουν οι τράπεζε, τόσα δισεκατομμύρια. Πατάει τα, τα πλήθρα και δημιουργεί το χρήμα. Έτσι ε, δημιουργείται. Όταν λέτε δημιουργεί το χρήμα, τυπώνει χρήματα ή μόνο κα, λογιστικά ε, τα. Ένα 10% ή και λιγότερο τυπώνεται και το υπόλοιπο είναι πιστοτικό χρήμα. Πιστοτικό χρήμα. Πιστοτικό χρήμα. Μάλιστα. Το οποίο μετά το πουλάει στι τράπεζε. Οι τράπεζε μετά μετα... Με, μα το πουλούν σε εμά. Μα πουλάνε αέρα κοπανιστό. Και αποκτάει αξία από την κερδοσκοπία που κάνουν οι τράπεζε με τα επιτόκια. Και εγώ ρωτάω, γιατί αυτό δεν πρέπει να το κάνει το κράτο. Δηλαδή, αν το κάνει το κράτο, το ίδιο πράγμα. Που κάνει, α πούμε, ο Ντράγκη, μα λέτε. Ναι, αυτό ναι. που κάνει ο Ντράγκη. Το κάνει το κράτο. Α το κάνουμε εμεί εδώ. Βεβαίω. Και να πει το κράτο. Η κάθε κυβέρνηση δηλαδή. Ναι. Πόσα θέλει ο Κοσμάκη να έχει εισόδημα, ο συνταξιούχο για να έχει αντί για 600, 1200 ε, σύνταξη. Το νοικοκυριό τον που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και έχει, και έχει φτωχοποιηθεί λόγω του ότι έχει παιδιά ανήλικα. Τι χρειάζεται σαν εισόδημα. Δεν θα μα πετάξει έξω το ευρωσύστημα, αν εμεί ακολουθήσουμε τέτοια. Βεβαίω θα μα πετάξει. Μα εκεί θέλω μας... να καταλήξω. Ε? Όμω ποια, ποια είναι, η, ποια είναι η, η διαφορά. Γιατί θα μα πετάξει έξω. Γιατί δεν θα είμαστε υποχείρια του κύριου Ντράγκη ή πιο σωστότερα του τραπεζικού καρτέλ που ελέγχει τη δημιουργία γρήγορα. Δεν θα είμαστε υποχείρια. Και τώρα ερχόμαστε κουμπώνη. Η επόμενη ερώτηση από την κυρία Βικτωρία Καλησπέρα σα από την Νίκαια. Εάν θα έχουμε δραχμή, πώ θα είναι για τον κόσμο η ζωή του. Ποια θα είναι, λέει. Τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα. Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή, όπω σα είπα, είναι είναι από πολύ, είναι πολύ παλιά. Και μα... Είναι από την εποχή του Αριστοτέλειου. Κακομήρη ο Αριστοτέλειο είχε πει: Κακομήρη, γιατί δεν ήταν τραπεζίτη. Ούτε καθηγητές χρηματοοικονομικών. Οπότε είχε αντιληφθεί ότι το χρήμα έχει, είναι δυσυπόστατο. Ναι. Έλεγε άλλο το χρήμα και άλλο το νόμισμα. Το νόμισμα. Άλλο το είναι... Χρήμα άλλο το χρήμα το, το, νόμισμα είναι προϊόν του νόμου, δηλαδή τη πολιτείας. Είναι αυτό που εκδίδει η πολιτεία για να μπορεί να υπάρχει δικαιοσύνη στη, Στην... και να κάνει τα ασύμετρα συμμετρικά. Αυτό έλεγε ο Άριστον. Ενώ αντίθετα το χρήμα είναι η κίνηση και η κυκλοφορία εκείνη που σου δίνει που μετατρέπει το, 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 το νόμισμα σε αυτό σκοπό. Και άρα γεννάει την εσχροκέρδια και την τοκογλυφία. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε. Εάν εμεί εκδίδουμε το χρήμα, σαν κράτου εννοώ, έτσι βεβαίω, τι κάνουμε, Το δίνουμε εκεί που πραγματικά το θέλουμε. Μπορεί να το δώσουμε στου τραπεζίτε. Όπω το κάνανε με την παλιά δραχμή. Η παλιά δραχμή, ενώ το, ε, την εξέδιδε το κράτο, πού τη χάριζε, Στου τραπεζίτε. Και οι τραπεζίτε κάνανε τη, τη δουλειά του όπω ξέραν την κάνουν. Σαράφικα και τοκογλυφικά. Όμω αυτό δεν είναι απαραίτητο μπορεί να, το τυπώνουμε, να διαμορφώνουμε εμεί το χρήμα και να το δούμε σε αυτό που το έχει ανάγκη, που είναι συντριπτική πλειοψηφία τη ελληνική κοινωνία. Και έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Ο κύριο Γιάννη Αντομπηρέα, υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη, κύριε Καζάκη, που να ακολουθεί το πολιτικό σύστημα του κόμματό σα. Καταρχά, εμεί δεν, δηλαδή δεν, που δεν, εσείς. δεν υποστηρίζουμε κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό σύστημα. Εμεί διεκδικούμε. Είσαι, με μία κουβέντα τι υποστηρίζετε. Δημοκρατία θέλουμε. Ναι. Όχι Νέα Δημοκρατία. Εκτό Ευρωζώνη. Δημοκρατία, εκτ... δημοκρατία <laughs> όχι Νέα Δημοκρατία. <laughs> το... Εκτό Ευρωζώνη. Προφανώ. Με δικό δεν... μα νόμισμα. Βεβαίω, γιατί σε, σε... σε συνθήκε ΡΑΕΧ υπάρχει δημοκρατία. Το χρέο τι να τα κάνουμε, το πληρώσουμε ή να μην το, το πληρώσουμε. Όχι, βέβαια. Δεν πρέπει να το πληρώσουμε για τον απλούστατο λόγο ότι το χρέο συνολικά είναι παράνομο και μη βιώσιμο. Ναι. Δεν μπορούμε, να... 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 Δεν μπορούμε να... να ελιχθούμε στα πλαίσια του χρέου αυτό. Ο κύριο Κώστα από τον Πειραιά. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Λέει, τι γνωρίζετε κυρία Καζάκη, για τις offshore των τραπεζών που έχουν αποθηκεύσει, λέει, τα πλεονάσματά τους. Κοιτάξτε να δείτε, η offshore των τραπεζών είναι η εξής, η εξής απάτη, η οποία χρήζει εισαγγελέα. Έχουν οι τράπεζες offshore. Τεράστιο. Λοιπόν, είναι δύο κατηγορίε. Πρώτον, εγώ θα σα πω ότι δεν μπορώ να πω ονόματα στον αέρα. Όχι, δεν Γιατί όχι, θα, ονομα... θα εισπράξω μηνύσει. Ναι. Αλλά θα σα φωτογραφήσω καταστάσει. Φανταστείτε ότι είσαστε διοικητή τη τράπεζα ιδιωτική τράπεζας. μεγάλη συστημική ιδιωτική τράπεζα, βάζετε το γιο σα και φτιάχνει μια offshore επιχείρηση η οποία έχει ένα εκατομμύριο ή και λιγότερο κεφάλαιο. Και εσεί δίνετε δάνεια στην offshore επιχείρηση τη τάξη του ενό δι. Είναι πρόβλημα, δεν είναι. Μάλιστα. Δεύτερο, πείτε ότι είσαστε τράπεζε πάλι. Και έχετε δάνεια, τα δάνεια του Κοσμάκη, τα οικιστικά τα περίφημα, τα περισσότερα που είναι με εγγύηση το σπιτάκι του Κοσμάκη, αυτό που έχει αγοράσει. Και τι κάνετε, πάτε στο Λονδίνο ή στο Δουβλίνο, δημιουργείτε μια offshore εταιρεία, φούφουτο, LPC, η οποία είναι με 50.000 κεφάλαιο και εκεί αυτή εμφανίζεται να αγοράζει δάνεια από εσά αξία 1,5, 2,5, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και έτσι έτσι πουλήθηκαν όλα τα οικιστικά δάνεια των συστημικών τραπεζών στο εξωτερικό. Δηλαδή σε offshore θηγατρικέ των τραπεζών και έτσι η χρυσή δεκαετία των, των, των τραπεζών που είχε τρελά, τρελά κέρδη, φεύγαν τα λεφτά από τα δάνεια που εξυπηρετούσε ο Κοσμάκη και πηγαίναν σε offshore των τραπεζών στο εξωτερικό. Έτσι λέει λατήθηκε αυτή λέει, η χώρα. Έχω τόσα πολλά και λυπάμαι που έχουμε περάσει και τον χρόνο βέβαια. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και πολύ, ε, πολύ ωραίε ερωτήσει για εσά. Θέλω όμω να δεσμευτούμε σε σύντομο χρόνο να είστε πάλι εδώ. Να σας πολύ υποδεχθούμε ευχαριστώ. έτσι. Ε... Ευχαριστώ πολύ. Να σα υποδεχθούμε πάλι με χαρά, κύριε Καζάκη, και να έχουμε έτσι μια πολύ χρήσιμη κουβέντα, πιστεύω, για του λαθρεατέ. Γιατί είναι πάρα, πάρα πολλά τα μηνύματα και οι ερωτήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Καζάκη, τον Δημήτρη, οικονομολόγο, πρόεδρο του ΕΠΑΜ του Ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου. Να είστε καλά. Και εσάς σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε και φίλοι. Το πρωί, κόντρα νιουζ το πρωί. Πολύ μεγάλο θέμα, ωραίο θέμα. Σαρώνει ο αντάρτη Τζιτζικώστα, εκτιμάει η κόντρα νιουζ. Έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια την εντολή του Καραμαλή και κατεβαίνει. Θα του πάρει την αρχηγία τη Νέα Δημοκρατία και θα διαλύσει τον καραμαλισμό, το βλέπετε, και τον μιτσοτακισμό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο στι 12 το βράδυ. Να είστε πάντα καλά. Καλή σα νύχτα.